Καλημέρα κύριε Παφίλη. Ευχαριστώ καλημέρα, πολύ. Κύριε Τσίμα. Καλημέρα σας. Εσείς τι λέτε για όλο αυτό? Δηλαδή, πήγαμε να αλλάξουμε τον κανονισμό. Δεν τον αλλάζουμε τον κανονισμό. Παίρνουμε τους έξι, τους κάνουμε πλειοψηφία, αλλά παραμένουν μέλη άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν τα έχουμε ξαναδεί, ομολογώ, αυτά τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν εσείς τα θεωρείτε σοβαρά, σημαντικά ή ασήμαντα. Ναι, θα πω ότι αυτά δεν είναι πρώτη φορά που γίνονται στην ιστορία του αστικού κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και τη δεκαετία του 60 και προηγούμενα με μεταπηδήσεις, με διαλύσεις, με δημιουργία νέων κομμάτων. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας και πρέπει ο ελληνικός λαός να το διακρίνει, πέρα από την, πώς να το πω, τη γελιότητα και τον τυχοδιοκτισμό ορισμένων βουλευτών, είναι ότι πια οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι τόσο μικρές και τόσο μεγάλες οι συγκλήσεις που η μεταπίδηση από το ένα, άλλο, από το ένα κόμμα στο άλλο είναι πλέον πάρα πολύ εύκολη. Τα έχουμε δει σχεδόν όλα σε αυτή δηλαδή, τη βουλή. Εσείς λέτε ότι... Δηλαδή, να σας πω, ότι ουσιαστικά υπάρχουν δύο πολιτικές που συγκρούονται και συγκρούστηκαν και σε όλη την ιστορία της Ελλάδας και θα συγκρούονται και στο μέλλον. Η μία είναι που στηρίζει το σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κλπ. Και που εκφράζεται από διάφορα κόμματα που έχουν επιμέρους διαφορές, αλλά στρατηγικά συγκλίνουν. Και η άλλη είναι του ΚΚΕ. Και να πω και κάτι, ότι αν δει κανένα στη Βουλή που πρόκυψε από τις εκλογές, το μόνο σταθερό κόμμα είναι το ΚΚΕ. Σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν είτε μετακινήσεις, είτε προσαρτήσεις, είτε ανεξαρτήσεις. Προσθέσεις ή αφαιρέσεις, ναι. Αφαιρέσεις με τι στόχο? Με στόχο να στηριχθεί συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική με την οποία στρατηγική, ξαναλέω, δεν υπάρχουν διαφορές. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που νομίζουμε ότι μπορεί και πρέπει να βγάλει ο ελληνικός λαός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς που έγιναν και την τεράστια υποκρισία που ακούγεται, ενώ από όλα τα κόμματα και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και από τους υπόλοιπους, πρέπει να πούμε ότι έγινε μια προσπάθεια την οποία τη μάζεψε, θα το πω έτσι, ο κύριος Τσίπρας, για να μην, θα το πω έτσι, να μην ξεφτιλιστεί περισσότερο η κατάσταση. Και βέβαια βρέθηκαν λύσεις τώρα με τους έξι, οι οποίοι δηλώνουν πλέον ότι στηρίζουν την κυβέρνηση, ότι σε όλες τις ονομαστικές κλπ. Συμπέρασμα για το λαό, ότι πρέπει να ανατρέψει αυτό το πολιτικό σκηνικό συνολικά με την πάλη του. Να μην αποπροσανατολίζεται από όλα αυτά, γιατί από ένα σημείο και μετά βέβαια υπάρχει μια ιδέα, θα έλεγα, στον κόσμο. Αλλά ωστόσο δεν πρέπει να μείνει σε αυτό, αλλά να μπει στην ουσία των πραγμάτων, τι συγκρούεται, δηλαδή ποιο συγκρούεται με ποιον και για ποιο λόγο. Γιατί συγκρούονται τώρα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι υπόλοιποι? Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προσπεράσει από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημόνια, αντιλαϊκή πολιτική κλπ. Κλπ. Η Νέα Δημοκρατία, χάνοντας εκεί, δίνει σε επιμέρους τη μάχη και πολλές φορές με προσχήματα, και υπάρχουν και τα υπόλοιπα κόμματα που είναι, αποδεικνύεται πια ότι δημιουργούνται πέρα από το ότι εκφράζουν κάποια συμφέροντα για να είναι, πώς να το πω, να καλύπτουν διάφορα διέξοδα που υπάρχουν, γι' αυτό δημιουργούνται, διαλύονται, μεταγράφονται κλπ. Κλπ. Όλη αυτή η ιστορία δείχνει μια κρίση του στη διαχείριση του αστικού πολιτικού συστήματος, αλλά κάνει πιο φανερό ακόμα ότι υπάρχει στρατηγική σύγκριση και επομένως, αν θέλει ο λαός να αλλάξει την ατζέντα, με το κουκουέ και με τους αγώνες. Τώρα, αν γινόταν αυτή η συνεδρίαση χθες, εσείς τι θέση θα παίρνατε, τι θα υποστηρίζετε? Ναι, αλλά... Και να σας πω, επειδή αποσύρθηκε αυτή η πρόταση που είχε δει τα φώτα της δημοσιότητας, γιατί ποτέ δεν κατατέθηκε επίσημα, εμείς θέλουμε να πούμε το εξής πρώτον. Σε ό,τι αφορά την συγκρότηση των κυριολευτικών ομάδων και τη στάση των βουλευτών, αρχή του ΚΚΕ, την οποία δεν έχει εφαρμόσει κιόλας, είναι ότι όποιος διαφωνεί με το κόμμα που εκλέχθηκε, παρετείται και πάει στο λαό και στις επόμενες εκλογές πάει με ποιο κόμμα θέλει. Αυτό δεν το λέω εκ του ασφαλούς. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη ένας βουλευτής διαφωνήσει και ζητήσει να έρθει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, εμείς δεν το δεχόμαστε. Εμείς λέμε παρετήσου, γιατί εκλέχθηκε με αυτό το κόμμα. Έλα να παλέψουμε μαζί και στις επόμενες εκλογές, αν συμφωνήσουμε και πολιτικά, μπορεί να είσαι και στα δικά μας ψηφοδέλτια σαν συνεργαζόμενος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε πάντα, χωρίς υποχωρήσεις, την γνήσια απλή αναλογική. Έστω και ένας με 1% άμα μπει στη Βουλή, συγκροτεί κοινοβουλευτική ομάδα κατά τη δική μας γνώμη. Με τρεις βουλευτές.
πέρα από τους περιορισμούς που υπάρχουν στη Βουλή. Επομένως, εμείς θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Με λιγότερους από 5 ή 10. Το κόμμα που εκλέχθηκε και μπήκε στη Βουλή και δεν αλλοιώνεται επειδή το αποτέλεσμα αυτό, επειδή έφυγαν κάποιοι βουλευτές. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, βέβαια, σε αυτό το κλίμα το γενικότερο που υπάρχει. Θα βλέπαμε πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα και πιθανά να πηγαίναμε στο παρόν. Όμως δεν διαφωνούμε αποθέσεις αρχών σε τέτοια πράγματα. Υπάρχει πάντως μια συζήτηση αν θα έπρεπε να κατοχυρωθεί και νομοθετικά αυτό που είπατε. Δηλαδή, ένας βουλευτής που εκλέγεται με ένα κόμμα και διαφωνεί με το κόμμα του αυτό, να μην μπορεί, να μην επιτρέπεται στη διάρκεια της ίδιας κοινοβουλευτικής περίοδου να εντάσσεται σε άλλο κόμμα. Κάποιος λέει ότι μπορεί να μείνει ανεξάρτητος στη Βουλή, αλλά όχι να πάει σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Εμείς συμφωνούμε γενικότερα, σας λέω και όχι, υπάρχει η αρχή αυτή, όποιος διαφωνεί φεύγει, παραιτείται από βουλευτής, παραδίδει την έδρα, γιατί με κάποιο κόμμα κατεβαίνουν οι βουλευτές. Δεν κατεβαίνουν από μόνοι τους. Φυσικά ο καθένας μπορεί να έχει προσωπικότητα, αλλά χωρίς σε ένα κόμμα δεν πρόκειται να βγει. Ας κατέβει μόνος αν είναι. Μάλιστα. Πράγμα που δεν ισχύει. Όχι ότι λύνονται τα προβλήματα με αυτά, αλλά τουλάχιστον είναι μια καλύτερη και πιο γνήσια καταγραφή της λαϊκής θέλησης και της συνέπειας που πρέπει να έχει ο καθένας απέναντι στον κόσμο και στο κόμμα που εκλέγει. Σας ευχαριστώ πράγμα πολύ. Που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλα τα χρόνια. Ναι, όντως, έτσι. Αυτό τουλάχιστον είναι βέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παφίλη. Είναι βέβαια. Είχατε την εντύπωση ότι θα μιλήσουμε και γενικότερα. Αλλά βλέπω για πέστε. Όχι, αν έχουμε ακόμη ένα-δύο λεπτά, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και γενικότερα. Δηλαδή, ναι, παραδείγματος χάρη, επειδή άκουσα πάρα πολλά και ήθελα να σχολιάσω, σας ακούω δηλαδή. Ναι. Καταρχήν για την επίσκεψη του κ. Τσίπρα στην Τουρκία. Να σας πω τώρα, η εκτίμηση ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένη κλπ. Είναι αφελής. Κατά την άποψή μας. Είναι εντελώς αφελής και προετοιμασμένη είναι και αν θέλετε, δέστε τον τίτλο του ριζοσπάστη. Με αμερικανονατοϊκή ατζέντα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τον είδα. Αυτό είναι η ουσία. Μετά τις πρέσπες ανοίγουν και άλλα θέματα σε αυτά τα πλαίσια. Στα πλαίσια δηλαδή της αμερικανονατοϊκής ατζέντας. Αυτό κυκλοφορεί ως φήμη υποψία ότι δηλαδή. Μα δεν είναι πραγματικότητα. Και να σας πω, μπορώ να ξεκινήσω από μερικά παραδείγματα χάρη. Αυτό που επιχειρούν οι Αμερικάνοι και άλλοι υπεραλιστές είναι να υπάρξει ένα συμβιβασμός στην εκμετάλλευση του Αιγαίου και των Κυπριακών θαλάσσιων ζωνών. Για να έχουν αυτοί διασφαλισμένα τα συμφέροντά τους και να είναι και διαιτητές. Το δεύτερο θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εδώ υπάρχει ένας εφησυχασμός. Αυτά που λένε περί νευρικότητας του Ερντογάν ή που συνδέουν τη στάση της Τουρκίας με τις εκλογές κάθε φορά είναι εκτός πραγματικότητας. Πώς να το πω δηλαδή, κοιμίζει τον κόσμο. Η Τουρκία είναι μεγάλη, ισχυρή υπεραλιστική δύναμη. Μεγάλες εταιρείες. Τα γνωρίζουν παγκόσμια, δέστατες. Και έχει διεκδικήσεις, μάλιστα τις οποίες κλιμακώνει. Συνεχώς. Στο Αιγαίο και Μανά, είδατε τώρα. Σε επίσκεψη έβαλε ζήτημα επικήρυξης και ταυτόχρονα και παραβίαση. Κάθε μέρα οι παραβίασεις έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ δηλαδή. Έχουν φτάσει πάνω από 3.700 με μόνο η παραβίαση το 2018. Υπάρχει αμφισβήτηση των συνόρων. Τίθεται το θέμα της τουρκικής μειονότητας και των νησιών και για την τουρκική μειονότητα ας γυρίσει κανένα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όταν εμείς είπαμε ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Όταν αναγνωρίζεις ανύπαρκτες μειονότητες, όχι επειδή μπορεί να κινδυνεύεις, παραδείγματος χάρη από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ή τη Βόρεια, όπως το λένε σήμερα, αλλά επειδή αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των ανταγωνισμών και του ξανά. Τα σύνορα αλλάζουν πάλι, τις αλλαγές των συνόρων για πιέσεις, εκβιασμούς κλπ. Για να βάλουν τους λαούς να σκοτώνονται για ποιο λόγο. Για να κυριαρχήσουν τα μεγάλα συμφέροντα των μεγάλων υπεραλιστικών δυνάμεων και σε σχέση με τους ανταγωνισμούς που έχουν. Η ένστασή σας είναι πως. Εδώ έχουν αρχίσει αλλαγή των συνόρων. Κωσυφοπαίδιο, Αλβανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Τώρα τίθεται και τέτοιο θέμα και επομένως η κατάσταση, κατά τη γνώμη μας, σε αυτά τα πλαίσια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Και ότι μας προσφέρει το ΝΑΤΟ ασφάλεια κλπ. Αυτό είναι μια κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Από το 52 είμαστε με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Και αμφισβητεί σύνορα, διεθνείς συνθήκες, Λοζάνη κλπ. Για μας αυτό που έχει σημασία είναι να αντιληφθεί ο ελληνικός λαός ότι η εμπλοκή και η μετατροπή της Ελλάδας σε ένα αμερικάνικο προγεφύρωμα, σε μια απέραντη αμερικάνικη βάση με το ΝΑΤΟ και η στάση της που παίρνει μέρος σε όλα αυτά τα παιχνίδια δημιουργεί τεράστιους κινδύνους. Άρα πρέπει οι λαοί να ξεσηκωθούν και να ενωθούν, γιατί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα το αντίθετο.
θα προσφερθούν, όπως λέει και λέμε και παραδοσιακά, σαν κρέας στα κανόνια για να μοιράσουν ποιος θα πάρει περισσότερο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την γεωστρατηγική περιοχή. Πάντως, σε αυτό που ξεκινήσαμε, καταλαβαίνω τη δικιά σας αντίρρηση σε αυτό που υπόθηκε είναι ότι δεν θεωρείτε, μπορεί να μην είναι προετοιμασμένη από ελληνικής πλευράς η επίσκεψη, αλλά μπορεί να είναι προετοιμασμένη από διεθνούς πλευράς. Δηλαδή να την έχουν ετοιμάσει άλλοι για μας. Αυτή είναι η άποψή σας. Την οποία υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία, όπως λέει ο κύριος Πάετ, είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός της Ελλάδας. Ας βγουν να το διαψεύσουν. Και αλήθεια, γιατί δεν καταγγέλνουν η ελληνική κυβέρνηση την επέμβαση, την ανοιχτή και τις απειλές των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα? Δεν είναι ανεξάρτητη χώρα? Δεν είναι ο λαός υπεύθυνος να λύσει τα προβλήματα? Γιατί μια καταγγελία? Σε αυτό προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις ο κ. Τσίπρας. Γιατί? Ας απαντήσουν. Μάλιστα. Δεν απαντούν γιατί υλοποιούν ακριβώς αυτά τα κελεύσματα. Ευχαριστώ, κύριε Παφίλη. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.